Καθησυχαστική εμφανίστηκε η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησία Δωροθέα Κολυνδρίνη αναφορικά στην εμφάνιση λάσπης στην κήτη του χυμάρου Βρύχωνα στα κάτω λεχόνια. Όπω επεσήμανε, το φαινόμενο οφείλεται στι κατολιστήσει που σημειώθηκαν κατά μήκο τη κήτη του χυμάρου, ενώ υπογράμμισε πω οι δειγματοληψίες που έγιναν θα επιβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει ζήτημα ρήπανση από ανθρώπινο παράγοντα. Η αυτοψία έγινε πριν από τι καταγγελίε, να πούμε, μια και το φαινόμενο εμφανίστηκε πάνω στην κεντρική γέφυρα του υπαρχιακού δικτύου. Οπότε ήταν ορατή στον καθένα που περνούσε και ξέρετε ότι μένω σε αυτή την περιοχή. Άρα, την προηγούμενη μέρα από την καταγγελία είχε πάει ήδη κλιμάκιο εκεί, πήρε δείγμα. Απλώ συνιστώ ψυχραιμία, γιατί πολλέ φορέ δημιουργείται μια κινδυνολογία χωρί κανένα λόγο. Φαινόταν εξ ότι ήταν υλικό το οποίο προερχόταν από ε, χώμα. Αυτή ήταν η εικόνα. Και αυτή ήταν και η εικόνα για όποιον πήγαινε κοντά, δηλαδή από την οσμή. Ε, πήραμε το υλικό, ε, είναι ήδη στο εργαστήριο. Περιμένουμε την επίσημη απάντηση. Όμω, η πρώτη ένδειξει και από το εργαστήριο και από του περιβαντολόγου που βρέθηκαν εκεί είναι ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνδέεται με την κατολίσθηση που είχαμε γύρω στα 2 χιλιόμετρα πιο πριν, η οποία βρίσκεται ακόμα και τώρα σε εξέλιξη. Και ανατακτά διαστήματα, λοιπόν, όταν κατολισταίνει εκεί η όχθη του ποταμού, πέφτει μέσα το τσιμέντο και ε, η τριβή από του βράχου που προκαλείται και δημιουργείται αυτή η αίσθηση του τσιμέντου και του χώματος. Πιθανότατα, λοιπόν, είναι από αυτό το φαινόμενο. Δεν έχουμε επαναπαυτεί από αυτό που φαίνεται. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα από το εργαστήριο... που έχει πάρει δύο φορές, επίση δείγματα.